έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο εμβληματικός Γάλλος ηθοποιός Αλέν Ντελόν. Τον θάνατό του ανακοίνωσαν τα παιδιά του. Ο ζεμπρεμιέ του κινηματογράφου έζησε μια περιπετειώδη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καριέρα. Σε ύφεση το μέτωπο της πυρκαγιάς στους φούρνους Ικαρίας. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών για να περιορίσουν τη φωτιά που απείλησε σπίτια στον οικισμό Καμάρι. Από μια παραγγελία που καθυστέρησε ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού σε beach bar της Χαλκιδικής. Καρέ-καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του ιδιοκτήτη και οι σκηνές πανικού που επικράτησαν. Διαγραφή του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά ζητάει η κυβέρνηση μετά τους υβριστικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς σε αστυνομικούς. Η μισή συγγνώμη από τον πρώην μπασκετμπολίστα και η σκληρή απάντηση των αστυνομικών για τα σχόλια του Ευρωβουλευτή. Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Αλέν Ντελόν, ο εμβληματικός Γάλλος ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καριέρα στον κινηματογράφο. Τα τρία παιδιά του ανακοίνωσαν τον θάνατό του με δελτίο τύπου στο γαλλικό πρακτορείο. Ξεχώρισε για τη γοητεία που εξέπεμπε και την υποκριτική του δεινότητα σε κορυφαίες ταινίες, μεταξύ αυτών ο Ρόκο και τα αδέλφια του, ο Γατοπόδαρος, ο Δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο η Πισίνα. Καθιερώθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους στάρ του γαλλικού και παγκόσμιου σινεμά. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Αλέν Ντελόν, ο θρύλος του κινηματογράφου, ένας από τους πιο γοητευτικούς ζεν πρεμιέ της μεγάλης οθόνης, άφησε την τελευταία του πνοή στα 88 του χρόνια. Ο γόης με το αγγελικό πρόσωπο και μεγάλος καρδιοκατακτητής αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. That man I told you about. Τα τρία παιδιά του Ντελόν ανακοίνωσαν τον θάνατό του με δελτίο τύπου στο γαλλικό πρακτορείο. Ο Αλέν Φαμπιέν, η Ανούσκα, ο Άντωνη καθώς και ο σκύλος του Λούμπο ανακοινώνουν με απέραντη θλίψη τον θάνατο του πατέρα τους. Πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Ντουσί. Η οικογένειά του σας ζητά ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της σε αυτή την εξαιρετικά οδυνηρή στιγμή πένθους. Γεννημένος στις 8 Νοεμβρίου 1935, ο Αλέν Ντελόν έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια, αλλά άφησε εποχή ως ένας από τους διασημότερους Γάλλους ηθοποιούς και σύμβολο του σεξ στις δεκαετίες 1960 και 1970. Υπηρέτησε στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό και στη συνέχεια τον κέρδισε υποκριτική, εντυπωσιάζοντας από τα πρώτα κιόλας βήματα με τη γοητεία του και το ταλέντο του. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βραβεία για τους ρόλους του σε δεκάδες ταινίες. Το 2019, ο εμβληματικός Γάλλος ηθοποιός είχε βραβευτεί με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική προσφορά του στην 7η τέχνη στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών. Εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, ο Ντελόν δήλωσε περήφανος για τη σπουδαία καριέρα του. Une chose au monde dont je suis fier, vraiment, la seule, c'est de ma carrière. Et cette palme d'or, on me l'a offert pour ma carrière et pour rien d'autre. C'est pour ça que je suis heureux et content et satisfait. Ο Αλέν Ντελόν κατακλυζόταν στα νιάτα του από όμορφες γυναίκες, ωστόσο στα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε μόνος και πολλοί τον χαρακτήριζαν μοναχικό λύκο. Από τον Αύγουστο του 2019 και μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, είχε μιλήσει ανοιχτά για την ευθανασία. Je suis pour ça et comme ça depuis des années. D'abord parce que j'ai beaucoup vécu et je vis souvent en Suisse, qui sont les premiers bénéficiaires de cela et que je trouve que c'est la chose la plus logique qui soit et la plus naturelle à partir d'un certain âge, d'un certain moment. Τα Χριστούγεννα του 2023, ο Αλέν Φαμπιάν Ντελόν δημοσίευσε από το προφίλ του στα social media οικογενειακή φωτογραφία με το διάσημο πατέρα του. Αυτή η φωτογραφία ήταν η πιο πρόσφατη του Αλέν Ντελόν. Η είδηση του θανάτου του Αλέν Ντελόν βύθισε στη θλίψη τη Γαλλία, η οποία αποχαιρετά το σύμβολό της. Ο Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του τον χαρακτήρισε σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου. Τάσο Μαγιόπουλε.
Ένα ιερότερα τη 7η τέχνη Ιωάννα, ένα αγγελικό πρόσωπο με διαβολική ομορφιά, όπως την είχα χαρακτηρίσει, ένας θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου και πολιτισμού, τον οποίο αποχαιρετεί ο Γάλλο, τόσο πολιτικός όλος όσο και ο καλλιτεχνικός κόσμος. Να πούμε λοιπόν ότι ο Μανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγες ώρες και έγραψε ότι ο κύριος Κλάιν ή Ρόκο, ο Γατόπαρδος ή ο Σαμουράι. Ο Αλέν Ντελόν έχει ερμηνεύσει θρυλικούς ρόλους και έκανε τον κόσμο να ονειρευτεί. Δάνεισε το αξέχαστο πρόσωπό του για να ανατρέψει τις ζωές μας. Μελαγχολικός, δημοφιλής, μυστηριώδης. Ήταν κάτι παραπάνω από ένας αστέρας. Ένα γαλλικό μνημείο. Την ίδια ώρα η Αμάντα Λίδη, η διάσημη Γαλλίδα τραγουδίστρια, έγραψε και εκείνη με μια ανακοίνωση, στην οποία λέει με λιτό τρόπο ότι η Γαλλία έχασε το αστέρι της. Να πούμε βεβαίως, Ιωάννη, ότι δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι που έχουν αποχαιρετήσει τον Αλέν Ντελόν, είναι πάρα πολλοί ακόμα. Είναι ο Φρανσουά Μιτεράν, είναι η Μαρίν Λεπέν, είναι η Βερονίκ Ζανό, η ηθοποιός που είχε συμπροταγωνιστήσει κιόλας με τον Αλέν Ντελόν, και είναι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του κινηματογραφικού φεστιβάλ των Κανών και πάρα πολλοί άλλοι σπουδαίοι Γάλλοι, οι οποίοι αποχαιρετούν τον Αλέν Ντελόν, ο οποίος σίγουρα αφήνει μεγάλο κενό στη γαλλική κοινωνία. Τάσο ήταν ένας υπέροχος ηθοποιός, ένας γοητευτικότατος άντρας, ο οποίος βέβαια είχε και πολύ όμορφες γυναίκες δίπλα του, όπως είναι φυσικό. Φράβο. Ενώ είχε πει: θα φύγω από αυτόν τον κόσμο χωρίς τύψεις στο Paris Match το 2018. Τα τελευταία χρόνια είχε κλειστεί στον κόσμο του, η αλήθεια είναι. Έμενε, όπως είχε πει χαρακτηριστικά και μία φίλη του, έμενε αποκλεισμένος από τον υπόλοιπο κόσμο σε μία ηθελημένη μοναξιά, παρέα με τις αναμνήσεις του. Ζούσε σε μία άλλη εποχή, όπως είχε πει χαρακτηριστικά η πρωταγωνίστριά του, και από ό,τι φαίνεται είχε επιλέξει αυτόν τον μοναχικό δρόμο, ο οποίος, με τον οποίο πορεύτηκε μέχρι και το τέλος του. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στους φούρνους Ικαρίας για τη φωτιά στο Καμάρι. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα. Καλύτερη είναι σήμερα η εικόνα, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή και οι οποίοι άλλαζαν διαρκώς κατεύθυνση δημιουργούσαν αναζωπηρώσεις με αποκορύφωμα στις 4 το πρωί, όπου η φωτιά έφτασε κοντά στον οικισμό Καμάρι. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι άνδρες της πυροσβεστικής στην Ικαρία, προσπαθώντας να σβήσουν τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Σκάφη. Οι άνεμοι άλλαζαν διαρκώς κατεύθυνση, προκαλώντας ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο. Από Σκάφη ξεκίνησε η φωτιά και κατέβηκε και Καμάρι κάτω. Και εδώ, από εδώ πάντα του παλιού, έχει καεί το μισό, ας πούμε, παλιό. Η φωτιά έφτασε γρήγορα στο Καμάρι, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα 112 προκειμένου να απομακρυνθούν προς τους φούρνους Ικαρίας. Ξεκίνησε 11.30 ώρα το πρωί. 11.30 ώρα το πρωί. Μάλλον από το στήλο της ΔΕΗ έχει πάρει φωτιά. Μάλιστα 19 άτομα μεταφέρθηκαν προς τον Άγιο Μινά φούρνων, εκ των οποίων τα 16 με πλωτό του λιμενικού, ενώ τα άλλα 3 με ιδιωτικό σκάφος. Το καλό ότι δεν καήκανε σπίτια. Κάτι ζώα καήκανε, κάτι μελίσσα, ζημίες δεν υπάρχουν σε σπίτια και σε ανθρώποι. Οι θελοντές δώσανε το καλύτερο, ο δήμαρχος, τα παιδιά, το ελικόπτερο που ήρθε είναι ήρωας, είναι για αυτόν τον άνθρωπο. Δώρουμε ένα αγώνα για το νησί μας απάνω, γιατί το πονάμε. Η πυρκαγιά στο νησί που μέχρι στιγμής έχει κάνει στάχτη 7.000 στρέμματα είναι σε ύφεση, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Πάμε να δούμε τώρα τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο με τη βοήθεια του Δημήτρη Μποφίλιου. Δημήτρη. Ιωάννα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στο σύνολο της νησιωτικής χώρας και της υπηρετικής χώρας. Συγκεκριμένα για αύριο, η Αττική, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Βιωτία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, νησιά Ανατολικού και Νοτιού Αιγαίου, Αχαΐα, Κορινθία, Αρκαδία και Μεσσηνία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Το κατόφλι της Ανακρίτριας περνάει σήμερα ο 80χρονος που κατηγορείται για την πρόκληση 4 πυρκαγιών στα γλυκά νερά στις 11 Αυγούστου. Ο Φάνης Καραμπατσάκης θα μας πει περισσότερα. Φάνη.
πέρασε πριν από 10 λεπτά το κατώφλι της ανακρίτριας ο 80χρονος κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από ισχυρή, θα έλεγα, αστυνομική δύναμη, φορώντας ένα πράσινο μπλουζάκι και ένα καπελάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται να πει το παραμικρό, δεν ομολογεί, αλλά και δεν αρνείται τις κατηγορίες ότι είναι, θα το πει στην ανακρίτρια, η οποία έχει εκδώσει εις βάρος του ένταλμα σύλληψής του, όπως και έγινε, και να παρουσιαστεί ενώπιον για να απολογηθεί για την κατηγορία. Την ώρα που οδηγεί το 80χρονο στην ανακρίτρια, ναι, συνέχισε. Είναι για την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση. Είναι, όπως είπες, τρεις εμπρισμοί στα γλυκά νερά πριν από τον εμπρισμό του Βαρνάβα της περασμένης Κυριακής, με αποτέλεσμα εκεί να υπήρχαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παρέμεναν και μετά στο Βαρνάβα, τα Μέκαρα είχαν ακολουθήσει και μετά ο Βαρνάβας, και υπήρχε εκεί κάποιο πρόβλημα στην έναρξη της πυρκαγιάς. Και μία ακόμη πυρκαγιά που φέρεται να έβαλε στις 8.30 το βράδυ στα γλυκά νερά. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν μπιτόνια με βενζίνη και σύμφωνα με την κατηγορία πήγαινε από σημείο σε σημείο, σε κοντινά σημεία και πέταγε από το παράθυρο στο πια. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Περνάμε τώρα στην άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε σε beach bar της Χαλκιδικής μεταξύ 5 θαμώνων από τη Βουλγαρία με τον ιδιοκτήτη, επειδή καθυστέρησε η παραγγελία τους. Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε καρέ-καρέ το αιματηρό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου βγήκαν πιστόλια, γκλοπ, μαχαίρια και σπρέι πιπεριού. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά από σφαίρα στο στήθος. Βούλγαροι που διασκεδάζουν σε beach bar της Χαλκιδικής ξυλοκοπούν με μανία τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης μετά από παρεξήγηση, γιατί άργησαν να τους σερβίρουν την παραγγελία τους. Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την αγριότητα της αιματηρής επίθεσης. Όπως βλέπετε στα πλάνα, οι 5 σωματώδεις άνδρες, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να είναι και ο αρχηγός της βουλγάρικης μαφίας, σπρώχνουν τον εργαζόμενο που προσπαθεί να προστατεύσει τον εργοδότη του. Ο άνδρας πέφτει στο έδαφος και οι νταΐδες, αφού προπυλακίζουν τον ιδιοκτήτη, ξεκινούν σαν επαγγελματίες πυγμάχοι που βρίσκονται σε ρινγκ να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές στο κεφάλι, τα πλευρά, την πλάτη και σε άλλα ευαίσθητα σημεία που μπορούν να επιφέρουν ακόμη και το θάνατο. Μία γυναίκα που προσπαθεί να βοηθήσει τον άνδρα που κοίταται αιμόφυρτο στο έδαφος, σηκώνει μία καρέκλα και προσπαθεί να σπρώξει τους δαΐδες. Την απομακρύνουν και συνεχίζουν τα ομαδικά και βίαια χτυπήματα στον άνδρα. Εκείνη απελπίζεται, σκύβει στα γόνατα και αρχίζει να κλαίει. Όταν έφτασαν στο χώρο οι τρεις Έλληνες μπράβοι, ο καυγάς συνεχίστηκε και έβγαλαν τα όπλα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ένας με σφαίρα από πυροβολόπλο, ένας από μαχαίρι και ο τρίτος υπέστη κακώσεις από ξυλοδαρμό. Και έγινε ο κακός χαμός. Είχαμε συμπλοκή ξυλοδαρμό άσχημο, είχαμε τους πυροβολισμούς που τελικά ήταν ευθείες βολές ανάμεσα στον κόσμο, γιατί μία σφαίρα δέχτηκε αυτός ο άνθρωπος που περίθαλψα. Ρίξαν σπρέι πιπεριού και το χτυπούσαν τρία άτομα. Κάποια στιγμή βγήκε ένα μαχαίρι γύρω στα 30 εκατοστά. Έντρομοι παρευρισκόμενοι που είχαν βγει για να διασκεδάσουν και έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της αιματηρής συμπλοκής, έτρεχαν άρον-άρον να γλιτώσουν από το άγριο επεισόδιο. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επικράτησε πανικός, εννοείται. Το μαγαζί πρέπει να είχε εκείνη την ώρα 400 με 500. Άλλος έφυγε από παραλία, άλλος από πάνω, άλλος έφυγε από τα σκήνια δίπλα, πήδηξε το φράχτη της μουλής. Για το περιστατικό, οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα ηλικίας από 30 έως 45 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 3 μαχαίρια, 3 σπρέι πιπεριού και 2 κλοπ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμπλοκή, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Είναι αυτό το σοκ ότι, ας πούμε, πώς και δεν έγινε τη μέρα που πήγα εγώ και έγινε την άλλη μέρα, ας πούμε. Και είχε και πάρα πολλά παιδιά από το σχολείο μου, στην ηλικία μου, γι' αυτό τρόμαξα. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τρεις νέες συλλήψεις έγιναν για το αιματηρό επεισόδιο στο beach bar της Χαλκιδικής. Συνολικά λοιπόν έχουμε 8 συλλήψεις, Σοφία Ορφανού. Σύμφωνα με την αστυνομία, Ιωάννα, συνολικά για το περιστατικό έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Πρόκειται για το 55χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και ακόμη 7 άτομα τα οποία ήταν παρόν στο σοβαρό αυτό περιστατικό. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 12 ξεκίνησε η μεταγωγή τους από τα κρατητήρια στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Αλλά να θυμίσουμε ότι 3 από αυτούς είναι νοσηλεύοντες στο νοσοκομείο. Οπότε θα ζητήσουν μέσω του εκπροσώπου τους, δηλαδή το δικηγόρο τους, να λάβουν προθεσμία έως ότου πάρουν εξιτήρια από το νοσοκομείο. Η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας
αστυνομία είναι σε πλήρη εξέλιξη για να εντοπίσουν και τους τρεις Έλληνες μπράβους, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί αμέσως μετά το επεισόδιο των πυροβολισμών. Να σας πω ότι δύο άτομα έχουν ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία και είναι σε σημασμένη κακοποίη, ενώ σύμφωνα με τα βουλγάρικα μέσα, τα άτομα από τη Βουλγαρία που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι σκληροί κακοποίοι, έμποροι ναρκωτικών και νονοί της νύχτας και αναζητούνταν μάλιστα από τις αρχές της ξένης χώρας. Ενώ να πούμε ότι τα άτομα εδώ, με βάση τις ελληνικές πηγές που έχουμε την αστυνομία, εδώ στην Ελλάδα δεν είχαν απασχολήσει για κάποιο συμβάν στο παρελθόν. Σε ευχαριστώ, Σοφία. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, η Νέα Δημοκρατία ζητά τη διαγραφή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά για υβριστικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς σε αστυνομικούς. Σε ένα κανονικό κόμμα η διαγραφή του θα ήταν αυτονόητη. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας και οφείλουμε να τις στέλνουμε στο περιθώριο με πράξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ σκληρή ήταν και η απάντηση των αστυνομικών. Την ίδια ώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΣΥΡΙΖΑ για περιστατικό ασθενούς στο νοσοκομείο της ΚΟ. Τα ντοκουμέντα από το ρεσιτάλ χειδαιότητας, όπως καταγγέλθηκε του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά, ανοίγουν νέα χαρακόμματα στη σύγκρουση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μην έρθω Θεσσαλονίκη και σε τελειώσω. Σκουπίδι. Καλό ψόφο σε ό,τι αγαπάς. Στο διάλογο του στα social media με συνδικαλιστή της Ένωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ο πρώην μπασκετμπολίστας επέμεινε και γραπτός στους ρατσιστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των ένστολων. Και πάλι η αστυνομία σε πειράζει με τόσους απεγκλωβισμούς που έκαναν. Ναι, έχεις θέμα, μπατσάκο μου. Ορισμένοι συνεχίζουν να έχουν ανεξήγητα αποθυμένα και ρατσιστικές ιδεολειψίες για τους αστυνομικούς. Το απίθμενο μίσος τους εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία. Με τον τρόπο αυτόν φρονούν ότι γίνονται αρεστοί σε ποιους άραγε. Παρά το σαλό που προκλήθηκε για τον οποίο ο Πειραιός και οι Ροδατικού ζήτησαν την αποπομπή του, ο Νίκος Παπάς επέλεξε μία μισή συγγνώμη. Πάντα σέβομαι και αναγνωρίζω τα σώματα ασφαλείας, το γνωρίζουν και οι ίδιοι σε κατηδία συζητήσεις που έχουμε κάνει. Αλλά δεν δέχομαι από κανένα ακροδεξιό τρολ, κανένα φασιστάκο, από τον οποιονδήποτε να με υποτιμάει, να με προσβάλλει και να με απειλεί εμένα και την οικογένειά μου. Θα απαντάω πάντα στο ίδιο ύφος. Ο λαλίστατος κύριος Κασελάκης, που ειδικά αυτές τις ημέρες έχει σπάσει κάθε ρεκόρ αναρτήσεων, δεν αφιέρωσε ούτε λίγα λεπτά για να ζητήσει έστω μία συγγνώμη στους δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς και τις οικογένειές τους για την χυδαία και απειλητική συμπεριφορά του ευρωβουλευτή του Νίκου Παπά. Την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου συντηρεί τη βεντέτα με τον Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή την αντιμετώπιση περιστατικού εμφράγματος στο νοσοκομείο της ΚΟ. Η διαχείριση του ασθενούς έγινε άψογα τηρώντας όλο το σχετικό πρωτόκολλο. Έτσι σώθηκε η ζωή του. Κανένα σχόλιο δεν έκαναν που τους απέδειξα πως 4 χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα ήταν ακριβώς τα ίδια, μάλλον θα τους διέφυγε. Για τις λεπτομέρειες αντιμετώπισης πρέπει να διατάξει άμεσα ο εισαγγελέας, κάτι που θα βάλει τον κάθε κατεργάρη υπουργό στη θέση του, δηλαδή σπίτι του ή στη σχολή ρητορίας που διαθέτει. Σε αυτό το φόντο εντείνεται η προετοιμασία για την πρώτη κοινοβουλευτική μάχη εν ώψη της επανέναρξης των εργασιών της Βουλής. Αλλάζουμε θέμα. Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Ιερισσού στη Χαλκιδική. 8χρονο παιδάκι κατέρευσε μπροστά στα μάτια των γονιών του. Είχε αμυγδαλίτιδα και υπάρχουν ενδείξεις πως εξαιτίας αυτού υπέστη οξία περικαρδίτιδα. Η Ανδρονίκη Ζαφυρίου θα μας ενημερώσει. Ανδρονίκη. Για ακόμη μία φορά, Ιωάννα, μετά από λίγες μέρες, όταν μάθαμε το θάνατο του 8χρονου κοριτσιού, αυτή τη φορά έχουμε το θάνατο του 7χρονου αγοριού πάλι στη Χαλκιδική. Και συγκεκριμένα αυτή τη φορά στην περιοχή της Ιερισσού, όταν λοιπόν αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και κατέρευσε μπροστά στους γονείς του. Άμεσα ειδοποιήθηκε αυτό το ΕΚΑΒ. Οι διαθέσεις έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδάκι στη ζωή. Του έκαναν καρδιαμαστική αναγόνηση. Μεταφέρθηκε συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Δυστυχώς όμως εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως είπες και εσύ, είχε αμυγδαλίτιδα. Προφανώς υπήρχαν κάποιες επιπλοκές. Όμως όλα θα γίνουν γνωστά όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία-νεκροτομή για να δούμε πώς ακριβώς και για ποιο λόγο το παιδάκι έχασε έτσι άδικα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρονίκη. Λαβράκια από την ΑΔΕ με φοροδιαφυγή από γνωστά εστιατόρια μέσω δελτίων παραγγελίας, πλατφορμών delivery και ειδικών λογισμικών. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με βάση τις διασταυρώσεις και τα στοιχεία που αντλούνται από το My Data και επεξεργάζονται από τον ειδικό αλγόριθμο. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου θα μας πει τι έγινε και πού, Θεοδώρα.
Ιωάννα, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων συνεχίζουν τους ελέγχους διασταυρώνοντας τα στοιχεία από το My Data και τον ειδικό αλγόριθμο, ενώ ελέγχουν τους φετινούς τζίρους με τη φορολογική συμπεριφορά περασμένων χρήσεων, βγάζοντας λαβράκια. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία. Σε πολύ γνωστό εστιατόριο για ψάρι στη Βουλιαγμένη διαπιστώθηκε μη έκδοση αποδείξεων αξίας 200.000 ευρώ για μία συγκεκριμένη περίοδο ελέγχου. Έκανε δηλαδή το κόλπο με τα δελτία παραγγελίας, μην εκδίδοντας αποδείξεις για το σύνολο των δελτίων. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 24.000 ευρώ και έχει αρχίσει φορολογικός έλεγχος για όλες τις χρήσεις. Σε ψητοπολείο στους Αμπελόκηπους τώρα, το οποίο δεν είχε εκδώσει αποδείξεις με αξία 143.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο 17.000 ευρώ και έχει αρχίσει αναλυτικός φορολογικός έλεγχος. Τέλος, στο Παλαιό Φάληρο, σε ιταλικό εστιατόριο, στο τέλος κάθε ημέρας, εκδίδοντας τις τελικές αποδείξεις, ακύρωνε τις παραγγελίες που είχαν ήδη εκτελεστεί. Έτσι λοιπόν, από το 2018 έως το 2022 δεν είχε δηλώσει 300.011 ευρώ, οπότε επιβλήθηκε πρόστιμο 28.500 ευρώ, ενώ διενεργείται και έλεγχος στα βιβλία της επιχείρησης. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα ελληνικά νησιά είναι γεμάτα, κυρίες και κύριοι. Τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέφτηκαν και φέτος τη χώρα μας για να απολαύσουν τις ομορφιές της. Όμως οι δύο από τους πιο hot τουριστικούς προορισμούς, η Μύκονος και η Σαντορίνη, φαίνεται πως πληρώνουν ακριβά τις τσουχτερές τιμές σε εστιατόρια και καταλύματα και έτσι καταγράφει και βουτιά στο τζίρο. Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες των νησιών, η πτώση φτάνει έως το 30%. Τις αμαρτίες του παρελθόντος φαίνεται ότι πληρώνουν οι επιχειρηματίες σε Μύκονο και Σαντορίνη, βλέποντας τους τουρίστες να γυρίζουν την πλάτη τους στους δύο δημοφιλείς προορισμούς. Οι χρυσοί λογαριασμοί που καλούνται να πληρώσουν έβαλαν σε δεύτερες σκέψεις τους ταξιδιώτες που φέτος προτίμησαν να κάνουν τις διακοπές τους σε άλλους προορισμούς. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στο Άξιον 24, η πτώση τα δύο τελευταία χρόνια αγγίζει το 30%. Οι πελάτες και οι τουρίστες βλέπουμε ότι όλοι είναι πιο συγκρατημένοι. Θεωρώ η πτώση γενική θα είναι γύρω στο 15-30%, που είναι όμως η δεύτερη, μια και πέρσι είχαμε ένα σχεδόν ίδιο νούμερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την ώρα που ο τζίρος των καταλυμάτων και επιχειρήσεων εστίασης πανελλαδικά καταγράφει άνοδο 10,7% και 5,8% αντίστοιχα, στη Μύκονο η μείωση αγγίζει το 12,1% στα καταλύματα και το 7,4% στην εστίαση. Ενώ στη Σαντορίνη ο τζίρος των καταλυμάτων μειώθηκε κατά 7,2% και της εστίασης κατά 3,6%. Ο Αύγουστος δεν κοιμάνθηκε σε 100% πληρότητες, πρώτα απ' όλα σε διανυκτερεύσεις και δεύτερον σε οικονομικές πληρότητες. Γιατί όταν κάποιο ξενοδοχείο έχει μια μείωση τάξης του 15%, οικονομικά μπορεί να έχει μια μείωση το 20% και το 25% πολλές φορές. Την ίδια ώρα οι ξενοδόχοι στη Σαντορίνη εκτιμούν πως η πτώση στη ζήτηση υπολογίζεται στο 15%, ενώ όπως υποστηρίζουν η δυσφήμιση του νησιού παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση του τζίρου τόσο στα καταλήματα όσο και στην εστίαση. Η Σαντορίνη αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια πτώση της τάξης του 15%. Λέγαμε ότι φέτος θα είναι μια χρονιά. Θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Πρώτα απ' όλα για τους πολέμους, δεύτερον για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τρίτον για το Euro, τέταρτον για τη λιτότητα που υπάρχει. Τα αρνητικά δημοσιεύματα πάντα είναι ένας κακός ιονός. Μείωση καταγράφεται και στις αφίξεις από το εξωτερικό, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Fraport, η πτώση στη Μύκονο τον Ιούλιο κυμαίνεται στο 5,2% και στη Σαντορίνη στο 0,1%. Μάλιστα και την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, η πληρότητα στα δύο πιο πολύ διαφημισμένα νησιά της Ελλάδας κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Real Estates, από τις 12 έως τις 18 Αυγούστου στη Μύκονο η πληρότητα είναι στο 76%, ενώ στη Σαντορίνη στο 85%. Θεωρώ ότι η σεζόν θα κλείσει, θα είναι πιο μικρή σε σχέση με πέρσι και πολύ μικρότερη σε σχέση με πρόπερσι. Η κοσμοσυρωή πλούσιων επισκεπτών από τις αραβικές χώρες, τα κλειδά, τα πάρτι και οι λογαριασμοί χιλιάδων ευρώ πάντως κυριαρχούν ακόμα και στα δύο δημοφιλή νησιά. Ωστόσο, η αρνητική διαφήμιση των τελευταίων ετών έχει περιορίσει αισθητά τις υπερβολές. Πάμε τώρα εκτός συνόρων. Πανικός επικράτησε στη Γερμανία. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε Ρόδα Λούνα Πάρκ στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Λειψία. Πολλοί πήδηξαν από τη φλεγόμενη Ρόδα για να σωθούν, όπως θα μας πει τώρα ο Σπύρος Μουζακίτης. Σπύρο.
Ακριβώς, Ιωάννα, τον τρόμο έζησαν οι επισκέπτες στο Λούνα Πάρκ στη Λειψία, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στις δύο καμπίνες Ρόδας εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ξέσπασε στη μία καμπίνα και αμέσως εκδηλώθηκε στη διπλανή. Περισσότεροι από 30 είναι οι τραυματίες. Αρκετοί, μάλιστα, τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη Ρόδα. Οι υπεύθυνοι του Highfield Festival έχουν εκδώσει ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι οι τραυματίες λαμβάνουν θεραπεία και είναι καλά, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες. Να πούμε ότι Γερμανός ράπερ, ο οποίος έπαιζε μουσική όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε ότι ήταν απογοητευμένος και σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη. Ενώ, Ιωάννα, τα αίτια της πυρκαγιάς προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά. Σκέψου σε τι πανικό σπύρο θα ήταν οι άνθρωποι που βρισκόταν εκείνη την ώρα πάνω στη φλεγόμενη Ρόδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τραγωδία στη Γαλλία. Ένας νεκρός από τη συντριβή αεροσκάφους κατά τη διάρκεια επίδειξης. Στην Πορτογαλία, δεκάδες αυτοκίνητα καταστράφηκαν από πυρκαγιά σε πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας. Στο Περού, σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με λεωφορείο. Τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι. Ενώ στην Αργεντινή, επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου για να μην πληρώσει εισιτήριο, με τον οδηγό να λιποθυμάει. Είναι η στιγμή που το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Fuga Magister συντρίβεται στο λαβαντού της Νότιας Γαλλίας. Νεκρός ανασύρεται από τη θάλασσα ο πιλότος. Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος. Στην επίδειξη επρόκειτο να λάβει μέρος και το ακροβατικός μήνος Patrouille de France, ωστόσο ακύρωσε την εμφάνισή του. Στάχτη έγιναν δεκάδες αυτοκίνητα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Πορτογαλικά μέσα αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Η πυκνή καπνή από την πυρκαγιά ήταν ορατή σε απόσταση χιλιομέτρων. Λεωφορείο ακολουθεί τρελή πορεία και πέφτει πάνω σε αυτοκίνητα στην πόλη Λαμολίνα, στη Λίμα του Περού. 10 άτομα τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το λεωφορείο να παρουσίασε πρόβλημα στα φρένα. Aparentemente un vehículo se le vaciaron los frenos de servicio turístico, impactando con 4 vehículos, dejando 10 heridos. Οι τραυματίες επιβαίνοντες του λεωφορείου μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Επιβάτης λεωφορείου στο Buenos Aires της Αργεντινής χτυπά με μανία τον οδηγό και η αποτρόπαια πράξη του καταγράφεται στην κάμερα. Ο νεαρός άνδρας προσπάθησε να περάσει χωρίς να πληρώσει εισιτήριο. Ενώ στην αρχή φάνηκε πως θα προχωρήσει στο εσωτερικό του λεωφορείου, τελικά επέστρεψε και χτύπησε με όλη του τη δύναμη στο πρόσωπο τον οδηγό. Ο δράστης κατέβηκε από το όχημα και διέφυγε, ενώ ο οδηγός λιποθύμησε από το σοκ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Όλα τα νέα της ημέρας αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.